Κυρίες και κύριοι, με ενημερώνουν από το control ότι έχει εισέλθει στο χώρο του Contra Channel μία συλλογικότητα η οποία επιθυμεί να κάνει μία παρέμβαση για τις 50 ημέρες απεργίας πείνας του κυρίου Γιάννη Μιχαηλίδη. Παρακαλώ τους κυρίους και τις κυρίες να περάσουν, να πούν αυτό που έχουν να πούν. Περάστε. Βλέπουμε, μπαίνουν με το πανό τους. Γιάννη, γερά! Ως τη λευτεριά! Γιάννη, γερά! Ως τη λευτεριά! Σε απεργία πείνας! Μέσα στα κελιά! Για την αξιοπρέπεια και τη λευτεριά! Σε απεργία πείνας! Μέσα στα κελιά, για την αξιοπρέπεια και τη λευτεριά. Άμεση αποφυλάκηση του αναρχικού Γιάννη Μιχαηλίδη. Η επαόριστον κράτηση του απεργού πείνας πρέπει να τερματιστεί άμεσα. 52 μέρες μετά την έναρξη της απεργίας πείνας, ο αναρχικός σύντροφος Γιάννης Μιχαηλίδης βρίσκεται αντιμέτωπος με κάθε είδους κατασταλτική μεθόδευση. Η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ επιβαρημένη. Σύμφωνα με τη γιατρό που τον παρακολουθεί και έχοντας χάσει πάνω από το 21% του αρχικού σωματικού του βάρους, κινδυνεύει από σοβαρή μη αναστρέψη με ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων που μπορεί να οδηγήσουν τον οργανισμό του σε πολυοργανική ανεπάρκεια, κατάσταση απειλητική για τη ζωή του. Την Τετάρτη 6 Ιουλίου κατατέθηκε η πρόταση του εισαγγελέα στο Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του αναρχικού απεργού πείνας από 23/5. Η εισαγγελική πρόταση ήταν απορριπτική. Οπότε πλέον μένει να συνεδριάσει το Συμβούλιο της Λαμίας στις 25 Ιουλίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δικαστικός θεσμός βασανίζει και επιχειρεί να εξοντώσει πλήρως τον σύντροφό μας. Θέλουν πλέον να προκληθεί ανίκες στους βλάβη στην υγεία του, με ανεπανόρθωτα προβλήματα που θα το συνοδεύουν σε ολόκληρη τη ζωή του. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, ο σύντροφος είναι επίσης αντιμέτωπος με την απάνθρωπη διαχείριση της διοίκησης του νοσοκομείου της Λαμίας και της διοίκησης της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Δομοκού. Ο σύντροφος είναι απομονωμένος στο δωμάτιο του νοσοκομείου χωρίς τηλεόραση. Κάθε εφημερίδα, κάθε γράμμα, κάθε επικοινωνία του ελέγχεται διεξοδικά. Τα επισκεπτήρια με τη συντρόφισσά του είναι ολιγόλεπτα και κάτω από τον ασφυκτικό και άγρυπνο βλέμμα των έρσολων σκουπιδιών. Το ίδιο ισχύει και για τα επισκεπτήρια με τον δικηγόρο του και τη γιατρό του, στα οποία πέρα από κάθε σεβασμό στο ιατρικό και νομικό απόρριτο, παρίστανται 4 δεσμοφύλακες. Το Συμβούλιο Εφετών της Λαμίας θα μας βρει απέναντί του. Ο Γιάννης δεν θα λυγίσει και το κίνημα δεν θα φοβηθεί. Η αστική δικαιοσύνη είναι ένα φίδι που δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Η δικαιοσύνη που αποφυλάξε τις τελευταίες μέρες δολοφόνους και βιαστές είναι ταξική. Είναι η φωνή του κράτους και της καπιταλιστικής κοινωνίας που τρέμουν ανθρώπους σαν τον Γιάννη, διότι στο πρόσωπό τους φέρουν την αξιοπρέπεια και την αδιαλαξία του ανθρώπου που αγωνίζεται και κρατά πάντα ψηλά το κεφάλι. Φέρουν την προοπτική της επαναστατικής ανατροπής του κόσμου της μισθωτής κλαβιάς και της εξουσίας. Μια σύνοψη της τελευταίας και μόνο εβδομάδας θα μας δείξει εξόφθαλμα το ταξικό πρόσωπο της δικαιοσύνης. Την 3η 28 Ιουνίου αποφυλακίζεται από το εφετείο Λαμίας, το ίδιο εφετείο που απορρίπτει το αίτημα του προληπτικά κρατούμενου Γιάννη Μιχαηλίδη, εξοντώνοντας και βασανίζοντάς τον, ο Επαμεινώδος Κορκονέας, ο μπάτσος δολοφόνος των αρχικού μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο Κορκονέας είχε πρώτερο σύνομο βίο και πλέον δεν αποτελεί κίνδυνο σε αντίθεση με τον αναρχικό σύντροφό μας. Την Παρασκευή 1η Ιουλίου δέχεται απόφαση αποφυλάκησης ο βιαστής Πέτρος Φιλιππίδης. Ο Φιλιππίδης υπέστη ελαφρύ ισχυμικό επεισόδιο, νοσηλεύτηκε και έπειτα από την καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ αποφυλακίστηκε. Ο κατασυρώην βιαστής και κακοποιητής Πέτρος Φιλιππίδης πλέον δεν αποτελεί κίνδυνο, σε αντίθεση με τον αρχικό σύντροφό μας. Τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου, αποφυλακίζεται μετά από 2 μήνες φυλάκισης ο Αθανάσιος Χορταριάς, ο μεσίτης και δολοφόνος του Ζάκο Στόπουλου Ζακιό, ο οποίος εξέτει ποινή για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς συνέβαλε στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Ζακ. Ο Χορταριάς πλέον δεν αποτελεί κίνδυνο, σε αντίθεση με τον σύντροφό μας. Τέλος, την ίδια μέρα, αθώνονται οι γόνοι της μεγαλοαστικής οικογένειας των Λεβέντιδων, που κατέχουν τις περισσότερες μετοχές πολυεθνικής Coca-Cola 3Ε, για τον ομαδικό βιασμό της Γεωργίας Μπίκα. Φαίνεται πως η προκάλυψη και η εκμετάλλευση του κοινωνικο-οικονομικού στάτους, προκειμένου να προβούν σε ομαδικό βιασμό μιας γυναίκας, είναι γεγονός που παραγράφεται. Έτσι, οι Λεβέντιδες πλέον δεν αποτελούν κίνδυνο,
σε αντίθεση με τον σύντροφό μας. Κράτος και αστική δικαιοσύνη δείχνουν απροκάλυπτο το αληθινό τους πρόσωπο και ρόλο, συγκαλύπτοντας δολοφόνους και βιαστές, προωθώντας το κυρίαρχο αφήγημα. Το δόγμα νόμος και τάξη στρέφεται μόνο ενάντια στις καταπιεσμένες και καταπιεσμένους και στους επαναστάτες και επαναστάτριες. Ακριβώς γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε πως έχει σημασία να βγούμε στον δρόμο και να μαζικοποιήσουμε τις δράσεις αλληλεγγύης. Γιατί πέρα από το καθεστώς εξαίρεσης βάρου των πολιτικών κρατουμένων, που ο Γιάννης παλεύει με οδόφραγμα το σώμα του, παράλληλα εκθέτει όλο το μηχανισμό συγκάλυψης και μεροληψίας που αποτυπώνει την πιο πραγματικά είναι η δικαιοσύνη τους. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που αγωνίζονται ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό, από όποιο μετερίζει έχουν επιλέξει, να διαδηλώσουν μαζικά στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως το δίκαιο θα κριθεί στους δρόμους. Ο αναρχικός σύντροφος Γιάννης Μιχαηλίδης έχει εκτίσει από τις 29 Δεκέμβρη του 2021, μετά από 8,5 χρόνια κράτησης, τις τυπικές προϋποθέσεις αποφυλάκησης για όλες τις ποινές του. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Άμφισσας, ωστόσο, εξέδωσε αρνητική απόφαση για την αποφυλάκησή του. Για να δικαιολογηθεί η επαόριστη ονομηρία του συντρόφου, επιστρατεύεται το πρόσχημα ότι ο κρατούμενος δεν πληρεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις αποφυλάκησης, καθώς συντρέχει κίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Με βάση τον ποινικό κώδικα, όλοι και όλες οι κρατούμενοι κρατούμενες που έχουν συμπληρώσει τα 3/5 της ποινής τους δικαιούνται την υφόρο αποφυλάκησή τους εφόσον δεν συντρέχουν ενεργές ποινικές υποθέσεις ή ενεργά πειθαρχικά παραπτώματα εντός εσωφρονιστικών καταστημάτων. Η φόρο απόλυση είναι ένα αγωνιστικό κεκτημένο των κρατουμένων. Ένα κεκτημένο που μαζί με κάποια άλλα λίγα, όπως οι ολιγοήμερες άδειες, κερδίθηκαν την εποχή του σκληρού καθεστώτος εγκλεισμού και των αιματηρών εξεγέσεων στις φυλακές. Όλοι και όλες στην 5η Πανελλαδική Πορεία Αλληλεγγύης στον Αναρχικό Απεργό Πείνας Γιάννη Μιχαηλίδη, την 5η 14 Ιουλίου στις 7 στο Σύνταγμα. Όλες και όλοι αύριο 13 Ιουλίου στις 8 η ώρα, στη συγκέντρωση για τα 2 χρόνια από την κρατική δολοφονία του Βασίλη Μάγκου, στην πλατεία Εξαρχείων. Μια πλατεία και μια γειτονιά που καθημερινά δέχεται επίθεση από τους ένσωμους δολοφόνους ελληνικής αστυνομίας. Γιάννη! Γερά! Ως η λευτεριά! Γιάννη! Γερά! Ως η λευτεριά! Μάλιστα. Είχαμε την παρέμβαση της συλλογικότητας για τις 52 ημέρες απεργίας πείνας του Γιάννη Μιχαηλίδη. Μου επιτρέπεις, Νατάσα. Ναι. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Να σας ενημερώσω ότι αυτό ήταν εκτός του προγράμματός μας. Ωστόσο, επειδή πρέπει να πάω σε διάλειμμα, πάμε σε διάλειμμα, επανερχόμαστε αμέσως μετά να μπούμε σε κανονική ροή. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι.